κοντά μου Βλαδίμερος ως ειδικός συνεργάτης στο Δήμο. Είναι το πρώτο πράγμα που λέω. Ένας άνθρωπος που είναι επιστήμονας και ήταν ο άνθρωπος που αγάπησε όλοι οι σύμβουλοι και συνάδελφοι και το αγκαλιάσαμε. Σε ευχαριστούμε, σε αγαπάμε και θα είσαι δίπλα μας 4 χρόνια. Να δημιουργήσουμε αυτά που δημιουργήκαμε μαζί, Βλαδίμερα. Θα αγαπάμε όλοι οι συνάδελφοι, μηδενός εξαιρουμένου. Όλοι. Και οι κοινωνίες. Λόγο. Να πω σε όλους καλησπέρα. Θέλω ειλικρινά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτους συναδέλφους μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που πραγματικά ήταν δίπλα μου και ως επιλογή να είναι μαζί μου υποψήφιοι, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν καινούργια αλλά κάνει ένα αγώνα που πραγματικά ότι εγώ πίστευα ο ίδιος μου που έχω τόση εμπειρία. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω να σας πω κάτι. Αυτή η ομάδα που ξεκινήσαμε δεν θα σταματήσει εδώ. Αυτό να το θυμάστε. Δεσμεύτηκα και θα είμαστε πάντα μαζί στο Δήμο. Θα συνεχίσουμε από κάθε σημείο εκπροσώπησης σε διάφορες δομές δράσης του Δήμου. Να είμαι ξεκάθαρος. Το δεύτερο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ την κοινωνία. Ζητήσαμε να μας εμπιστευτούν. Μας εμπιστευθήκανε. Να καταλάβουμε όλοι τώρα ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι να επανακινήσουμε το Δήμο και να κάνουμε τις υποσχέσεις μας πράξη. Θα πω σε όλους μας, εκλεγμένους και μη του συνδυασμού μας, εκλεγμένους των άλλων συνδυασμών όπου κι αν είναι. Είμαστε ανοιχτοί να προχωρήσουμε παρέα για το καλό του τόπου. Δεν περισσεύει κανείς. Δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, δεν υπάρχουν διαφωνίες. Υπάρχει ένας στόχος. Μια υπέροχη κοινωνία που έχει την απέτηση πλέον από εμάς να προχωρήσουμε και να βγάλουμε με τους στόχους που βάλαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να καλύψουμε το χαμένο χρόνο. Και είναι σημαντικό. Και θέλω να πω και κάτι. Ότι από την επόμενη μέρα πράγματι θα καθίσουμε και θα προετοιμάσουμε ό,τι μπορούμε πιο σύντομα για να μην χάσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα και ό,τι μπορεί να υπάρξει προς όφελος του δημοτό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεχίζοντας, επειδή πολλές φορές έχουμε πει ότι αυτά που λέμε είναι δέσμευση, εμείς το εννοήσαμε. Και το εννοήσαμε γιατί ξέρουμε τι θα κάνουμε, ξέρουμε πού θα πάρουμε χρήματα και ξέρουμε και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Το πρώτο βήμα που θα κάνουμε και θα το ξαναπώ για μία φορά είναι ό,τι αφορά την νεολαία. Δεν θα αφήσουμε κανένα παιδάκι στο κομμάτι της στάθμης και του πολιτισμού να μείνει έξω από αυτό με κάθε τρόπο και τον κοινωνικό τομέα. Δεν θα σας κουράσουμε αυτά, αλλά για μας είναι αυτός στόχος. Και δεύτερον, είπα 3-4. Μου λένε οι συνάδελφοι μου για το κολυμπητήριο. Ακούστε με. Επειδή με ρωτάνε και θέλω να απαντάω ευθέως. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε από τη ΣΑΤΑ είναι το ανοιχτό προπονητήριο κολυμπητήριο στο κήπο της Ασπίδος. Είναι δέσμευση και θα γίνει. Και ήδη έχω και κάποιους συναδέλφους εδώ από τις υπηρεσίες συνεργάτες και το ξέρουν. Και εμείς πραγματικά όμως θέλω να πω και κάτι ακόμη. Δημόσια, θέλω να ευχαριστήσω και τους υπηρεσιακούς παράγοντες υπαλλήλους του Δήμου. Είναι ένας πλούτος που μαζί τους έκανα πάρα πολλά με 2 δημάρχους. Να είστε σίγουροι ότι εμείς με το δικό μας τρόπο επικοινωνίας, με το δικό μας τρόπο, αν θέλετε, εμπιστοσύνης, θα προχωρήσουμε αυτούς τους υπαλλήλους και θα κάνουμε την ανατροπή ό,τι κάναμε στο παρελθόν. Να είστε σίγουροι. Είναι ένας πλούτος
που δεν το κατάλαβαν κάποιοι. Εμείς το ξέρουμε και θα το κάνουμε πράξη μαζί με αυτούς. Έχουν εμπειρία, έχουν διάθεση και εμείς θα το αξιοποιήσουμε στο μέγιστο. Να είστε σίγουροι. Αυτή είναι η πρώτη μας στόχη και πρέπει να πούμε και κάτι δημόσια. Υποσχεθήκαμε να φέρουμε πίσω το χαμόγελο στον κόσμο. Θα το φέρουμε, κύριε. Δεν υπάρχει περίπτωση κάνοντας πράξεις το πρόγραμμά μας. Και είναι σημαντικό αυτό που θα πω, ότι η κοινωνία θέλει να έχει μέσα της μία διάθεση, μέσα από μία οικονομική άνεση. Και πιστεύουμε ότι ο τουρισμός και ό,τι μπορεί να είναι καλύτερο με δράσεις που να δημιουργούν ανάπτυξη και παράλληλα εργασιακές θέσεις, να ξέρετε ότι θα είναι και για μας βασικό κομμάτι προτεραιότητας. Γι' αυτό το σκέλος που έμεινε πολλά χρόνια πίσω. Δεν θα μείνει λεπτός αυτό που να μην το υλοποιήσουμε. Και θέλω να πω και κάτι. Αλλάξαμε σελίδα σε δύο πράγματα. Στον τρόπο διοίκησης των ΟΤΑ ή της δευτεροβάθμιας στην περιφέρεια, όμως πρέπει να καταλάβουμε και πέρα από αυτό, ότι πρέπει να μπουν δίπλα μας όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και όλοι οι δήμοι. Εμείς τον τουρισμό θα το αναγάγουμε σε πρώτη προτεραιότητα με ένα στόχο. Να συνεργαστούμε και με όλους τους δήμους, με το επιμελητήριο, με τους τουριστικά γραφεία, με τα ξενοδοχεία μας, διότι ένας είναι ο στόχος. Να φέρουμε στην πόλη μας χρήματα, αξιοποιώντας το πλούσιο περιβάλλον και την αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης και την αρχαιολογία που υπάρχει. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να είστε σίγουροι ένα τελευταίο. Κάποιοι μου λέγανε πάντα Μανώλη. Δεν με ενδιαφέρει ο τίτλος να μου λέτε δήμαρχο. Κάποιοι συνάδελφοι μου λέγανε να πάρω ίσως και πιο σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικά. Όχι. Θέλω να με βλέπετε κατηδίαν και ασχολούμαι μόνο εγώ με εσάς προσωπικά. Πιστεύω δεν θα το αλλάξω και δεν το έκανα ποτέ. Θέλω όπως με τιμήσατε με την προσωπική σας επιλογή ως άνθρωπος του συναδέρφους μου, το ίδιο θα συνεχίσω και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.